Πάμε τώρα να ανοίξουμε την πολιτική μας συζήτηση για σήμερα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Γκιόκα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Μέρα. Το βουλευτή καλή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος από την περιφέρεια της Ανατολικής Αττικής. Καλή εβδομάδα. Ε, καλή, δομάδα. Επίσης, καλή δομάδα. Ε, και ας ξεκινήσουμε με το θέμα που μόλις παρακολουθήσαμε, με το θέμα των, των υποκλοπών, του πορίσματος. Ε, κατηγορήσατε την κυβέρνηση για κουκούλωμα, για μεθόδευση. Νομίζω είναι αυταπόδεικτη αυτή η κριτική. Μιλάμε για μια εξεταστική επιτροπή παροδία, που εξελίχθηκε κάποιες εβδομάδες με αποκλειστικό στόχο, τουλάχιστον από τη μεριά της κυβερνητικής πλειοψηφία, το κουκούλωμα και τη συγκάλυψη των υποθέσεων που αφορούσε η Εξεταστική Επιτροπή και ήταν και η υπόθεση του Νίκου Ανδρουλάκη και η υπόθεση των παρακολουθήσεων σε βάρος δημοσιογράφων αλλά και η υπόθεση σε βάρος του ΚΚΕ των υποκλοπών στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για την οποία η Εξεταστική Επιτροπή δεν ασχολήθηκε καθόλου σχεδόν καθόλου, με εξαίρεση τα ερωτήματα που έθεσαν οι βουλευτέ του ΚΚΕ σε συγκεκριμένη εξαστική επιτροπή και με ευθύνη όχι μόνο των βουλευτών τη κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και του Πασό Κινάλ. Και με δεδομένο ότι η υπόθεση του ΚΚΕ ήταν μέσα στο αντικείμενο τη έρευνα τη Εξεταστική Επιτροπή, δηλαδή η απόφαση τη Ολομέλεια με βάση την οποία συγκροτήθηκε η Εξεταστική Επιτροπή συμπεριέλαμβανε και την υπόθεση αυτή για την οποία ούτε μάρτυρε κλήθησαν. Γιατί πήγε στι το θέμα αυτό, δηλαδή, και ειδικά γιατί και από κόμματα τη αντιπολίτευσης. Γιατί, θεω, γιατί θεωρούμε ότι αυτή η υπόθεση, η οποία τραβάει από το 2016 όταν έγινε η πρώτη καταγγελία, αλλά μετά ενδημικό φαινόμενο και επί ε, ΣΥΡΙΖΑ και επί κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Βαραίνει τουλάχιστον με πολιτικέ ευθύνε δύο κυβερνήσει. Επομένω, υπήρχε μια ζυμπεγνία άτυπη, σιωπηρή, προκειμένου το θέμα αυτό να μην ε, εξεταστεί καθόλου. Και παρά το γεγονό ότι τουλάχιστον μία φορά στην ε, διάρκεια των εργασιών τη Εξεταστική Επιτροπή υπόθηκε από μάρτυρα ότι πρόκειται για κάτι πολύ μεγάλο, η υπόθεση αυτή αφορά κάτι πολύ μεγάλο, που ξεφεύγει από τα ελληνικά σύνορα. Όμως Ούτε διευκρινιστικέ ερωτήσει υπήρξαν, υπήρξαν, ούτε οι μάρτυρε που πρότεινε το ΚΚΕ ε, κλείθησαν, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ήταν στο πλαίσιο αυτή τη εξεταστική επιτροπή, ξαναλέω, παροδία που ζήσαμε με ευθύνη κυρίω τη κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά και με ευθύνη και άλλων κομμάτων, ούτ, ιδιαίτερα όσον αφορά το, ούτ, το ΚΚΕ. Αν το διαφημιστικό, η παράφραση του διαφημιστικού σλόγγαν ναι, το που του κ. Κουτσούμου, το Έτσι ακριβώ. Που έγινε υποκλέψτε, τελειώσατε. Γιατί Καταρχήν, η κακή μέρα, για να το παραφράσουμε κι εμεί, η... όχι η καλή μέρα, η κακή μέρα φάνηκε από το πρωί με τη στάση τη κυβερνητική πλειοψηφία να επιβάλλει καταρχήν καθεστώ μυστικότητα και μυστικοπάθεια στι εργασίε τη εξεταστική. Αναφέρει στο απόρριτο. Βεβαίω. Ε, καταρχήν, αναφέρομαι στην, στην, δημοσιότητα, στην προβολή των mm -hmm. συνεδριάσεων τη ε, Εξεταστική ε, Επιτροπή Εμεί μάλιστα είπαμε ότι θα μπορούσε κατ' εξαίρεση, αν συντρέχουν λόγοι εθνική άμυνα, όπω λένε κτλ., βεβαίω εκεί θα μπορούσε να δει κάποια ή κάποιο είδου εξαίρεση. Όμω τέτοιοι λόγοι δεν προέκυψαν μέσα από τι εργασίε τη Εξαστική Επιτροπή. Άρα αναφέρομαι και στη δημοσιότητα των συνεδριάσεων, το οποίο πού κατέληξε, που στι επιλεκτικέ διαρροέ. Και μάλιστα πολλέ φορέ ήταν και εκ διαμέτρου αντίθετε. Άλλε διαρροέ έδινε το ένα κόμμα, άλλε διαρροέ έδινε το άλλο κόμμα. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, στη συγκρότηση ενό μικρού και ελεγχόμενου καταλόγου μαρτύρων, ο οποίο ε, ήρθε στην Εξεταστική Επιτροπή και μάλιστα με αποκλεισμό ουσιοδών μαρτύρων, υπουργοί τη κυβέρνηση, ε, θύματα. Δεν λύθηκε ο κύριο Κουκάκη παραδείγματο χάρη, που ήταν ένα θύμα αυτή τη ιστορία. Ε, και φυσικά, ακόμη και αυτοί οι λιγοστοί μάρτυρε που ήρθαν στην Εξεταστική Επιτροπή, κρύφτηκαν πίσω από το. Επικαλούμε το απόρριτο, επικαλούμε την εχεμήθεια ε, και ούτω καθεξής. Έτσι, έτσι εξελίχθηκαν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής. Γι' αυτό εμείς την είπαμε μια Εξεταστική Επιτροπή παροδία, που όχι μόνο δεν, ε, δεν έχει σε άπλετο φως, αλλά ίσα ίσα συγκάλυψε ε, αυτή την υπόθεση, χωρίς φυσικά, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ΚΚΕ, εμείς να τρέφαμε αυταπάτες ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι... Ε, Τελείω διαφορετικό, έχοντα νου και την πείρα από άλλε παρόμοιε εξεταστικέ επιτροπέ ή προανακριτικέ, όπου η μοίρα του ήταν περίπου ίδια. Να περάσουμε και στο, στο θέμα που καίει τον κόσμο, αυτή τη στιγμή, στην ακρίβεια και σε όλα αυτά που γίνονται με το φυσικό αέριο, τα καύσιμα κτλ. Αυτή την απόφαση των Ευρωπαίων ηγετών αυτή τη στιγμή πώ τη βλέπετε, πιστεύετε ότι θα μειωθούν οι συνέπειε τη ακρίβεια στην ενέργεια. Όχι. Θεωρούμε ότι ε, δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Είναι ένα βήμα όμως προς, ε, προς το καλύτερο, α πούμε. Δεν έχουμε καμία τέτοια εκτίμηση. Αυτό που γίνεται σε επίπεδο ευρωπαϊκή Ένωση είναι να υπάρξει ένα συμβιβασμός μεταξύ των κρατών μελών, ε, γιατί υπάρχουν και εκ διαμέτρου αντίθετες, αντίθετα συμφέροντα ε, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, Όμω αυτέ οι αντιθέσει και αυτή η διαπάλη που γίνεται και για την οποία επιχειρείται ένα συμβιβασμό δεν αφορά τα συμφέροντα των λαών τη Ευρώπη. Γίνεται για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων τη κάθε χώρα και όχι αυτά των λαών. Εμεί, ξέρετε, είχαμε κάνει ένα χαρακτηρισμό ε, για τι συνόδου κορυφή τη Ευρωπαϊκή Ένωση που ασχολούνται με το θέμα τη ακρίβεια, λέγοντα ότι οι εμπριστέ δεν μπορούν να γίνουν πυροσβέστε. Και είναι έτσι είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα αυτά τα χρόνια που έχει οδηγήσει σήμερα και τα προηγούμενα, αλλά δηλαδή, ιδιαίτερα σήμερα στην εκτίναξη των τιμών και στην ενεργειακή ακρίβεια που πληρώνουν οι λαοί της Ευρώπης. Αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η πολιτική της απελευθέρωσης της ενέργειας, δηλαδή της μετατροπής της σε ένα ακόμη πιο ακριβό εμπόρευμα και φυσικά μέρος αυτής της πολιτικής είναι και αυτή η περιβόητη πολιτική της πράσινης μετάβασης Πράσινη εντό πολλών εισαγωγικών, κατεφημισμών πράσινη, γιατί ούτε πράσινη είναι στην πραγματικότητα, ούτε φιλοπεριβαλλοντική όπω θέλουν να την παρουσιάσουν. Λοιπόν, στη βάση λοιπόν αυτή τη στρατηγική που υλοποίησαν και οι ελληνικέ κυβερνήσει, και οι σημερινοί και οι προηγούμενε, θεσπίστηκαν τα, χρημα... τα λεγόμενα χρηματιστήρια ενέργεια, για τα οποία γίνεται πάρα πολλή λόγο, που εκτείναξαν mm -hmm. τι τιμέ. Στη βάση αυτή τη πολιτική. Θεσπίστηκαν τα διάφορα χαράτσια, πράσινα χαράτσια για τις ΑΠΕ, τα οποία τα πληρώνουν ε, τα λαϊκά νοικοκυριά μέσα από τους ε, λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματο και κυρίως στη βάση αυτής της πολιτικής απαξιώθηκαν στη χώρα μας σημαντικές παραγωγικές δυνατότητες, ενεργειακές δυνατότητες όπως είναι ο λιγνίτης που θα μπορούσε να λειτουργεί με σύγχρονη τεχνολογία για να μην επιβαρύνει το περιβάλλον, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή η χώρα μας να είναι εξαρτημένη σε πολύ μεγάλο ποσοστό από το πανάκριβο φυσικό αέριο, ενώ έχει δυνατότητες να παράγει ε, ενέργεια και το φυσικό αέριο τώρα αντικαθίσταται και από το υγροποιημένο mm -hmm. αέριο, το εγώ με LNG, που είναι ακόμη πιο ακριβό. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής δεν μπορεί να υπάρξει διέξοδος ε, υπέρ των λαϊκών συμφερόντων και αυτό το βλέπουμε. Εσεί τι διέξοδο θα προκρίνατε αυτή τη στιγμή, έτσι όπω είναι η κατάσταση στην, διαμορφωμένη. Στην, στον, στην, αντίπερα όχθη αυτή τη πολιτική. Δηλαδή, κατάργηση των χρηματιστηρίων ενέργεια. Μείωση ε, και κατάργηση των φόρων ΦΠΑ, ειδικών φόρων κατανάλωση στα καύσιμα, για να υπάρχει μια άμεση ε, ανακούφιση. Ένα οριζόντιο μέτρο δηλαδή. Βεβαίω. Ε, και από εκεί και πέρα, αξιοποίηση με σχέδιο όλων των εγχώριων πηγών ενέργειας. Είναι χρήσιμη και ο λιγνίτη και οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, αλλά με σχέδιο και η γεωθερμία και οι υδρογονάθρακε και τα υδροελεκτρικά που έχουν βαλτώσει παρά το γεγονό ότι είναι η πιο φιλοπεριβαλλοντική ε, μορφή ενέργεια. Αυτό φυσικά, αυτό ο σχεδιασμό και το σχέδιο που προτείνει το ΚΚΕ απαιτεί σύγκρουση και με τι δεσμεύσει που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση mm -hmm. και έναν άλλο mm -hmm. δρόμο ανάπτυξη που Άντως... θα έχει στο επίκεντρο τη λαϊκής ανάγκης και όχι αυτό που ζούμε σε ό, σήμερα. Σε ό,τι αφορά τα χαράτσια που είπατε, από την πλευρά τη κυβέρνηση λένε ότι θα δώσουν 500 εκατομμύρια ευρώ σε 1,3 εκατομμύρια για το επίδομα θέρμανση. Για το πετρέλαιο κίνηση θα γίνει παρέμβαση. Για το φυσικό αέριο το ίδιο. Σύμφωνοι. Αυτό, ε, αυτό δεν είναι κατάργηση όμω των φόρων που επιβαρύνουν τα καύσιμα και την ενέργεια. Αυτό είναι μια επιδοματική πολιτική. Την οποία ακολουθεί και η σημερινή κυβέρνηση κατά τα πρότυπα και προηγούμενων ε, κυβερνήσεων, που στην ουσία ξέρετε πού οδηγεί. Οδηγεί να μένει στο απειρόβλητο ο μηχανισμό εκτείναξη των τιμών, δηλαδή να επιδοτούνται τα κέρδη των επιχειρηματικών ομήλων στην ενέ, ενέργεια, και απλά μέσα από τον κρατικό προπολογισμό, δηλαδή από τα χρήματα όλων εμά, οι λιγότερο φτωχοί να επιδοτούν του τους περισσότερο φτωχού. Αυτή είναι η λογική του, των επιδομάτων, να το πω έτσι, ε, τα οποία προκρίνει η κυβέρνηση, χωρίς να θέλει, χωρίς να, ε, να, ε, να θέλει να, να τερματίσει, να, να βάλει τέλος στο, στο θέμα είναι, με την κυβέρνηση Είναι χαρασμένο. η ακρίβεια και όλο αυτό ένα θέμα, το θέμα που θα κρίνει τις εκλογές, την κάλπη, τι θα ψηφίσει ο πολίτης, πιστεύετε. Βεβαίω, παίζει, κατά τη μας, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η κατάσταση με το εισόδημα, ε, με την ακρίβεια. Ε, δίπλα σε όλα τα άλλα ε, λαϊκά προβλήματα που υπάρχουν, τα ζητήματα στην υγεία, στην παιδεία και ούτω καθεξής. Ξέρετε, εμείς δεν θέλουμε να βάζουμε σε κουτάκια αυτή την, ε, να το πω έτσι, τα λαϊκά προβλήματα, γιατί θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι αποτέλεσμα και μήτρα μιας συνολικότερης πολιτικής. Είναι η πολιτική και ένας δρόμος ανάπτυξης στο πλαίσιο αυτού του συστήματος που σαπίζει και το βλέπουμε από κάθε πτυχή που έχει στο επίκεντρό του τα κέρδη, την κερδοφορία και όχι τις λαϊκές ανάγκες. Αυτό πληρώνουμε και στην ενέργεια και στο ρεύμα και στην υγεία με την εμπειρία τη, την εδώ και δύο χρόνια να, εμπειρία να της πανδημίας και, 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 και σε όλα τα άλλα λαϊκά προβλήματα. Να πάμε και στα τρόφιμα και στον πόλεμο. Σε, σε μια εβδομάδα περίπου θα έχουμε την πρεμιέρα του καλαθιού του νοικοκυριού. Ε, θα, πιστεύετε ότι θα είναι αποτελεσματικό ή και να τώρα, κρατάμε μικρό καλάθι. Αυτού, <laughs> όχι μικρό, να μην κρατάμε και καθόλου, και καθόλου καλάθι. Αυτό τώρα δεν είναι μία ακόμη κοροϊδία. Θεωρείτε ότι είναι ένα μέτρο που δεν θα λειτουργήσει. Μα, μα βεβαίως. Αυτό τώρα σε, μια, σε ορισμένα επιλεκτικά, ε, επιλεκτικά προϊόντα απλά γίνεται μία συγκράτηση τιμών. Δηλαδή μια λαϊκή οικογένεια που έχει να πληρώσει τον νίκη, που έχει να πληρώσει το ηλεκτρικό ρεύμα που πρέπει να αγοράσει μια σειρά προϊόντα για να μπορέσει να ζήσει το νοικοκυριό, θα γλιτώσει από αν σε 5-6 προϊόντα υπάρχει μια συγκράτηση τιμών. Είναι 50 Αυτ και θα αλλάζουν. Αυτό που θα έπρεπε να γίνει είναι να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Και σε ό,τι αφορά την ενέργεια, η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η οποία εκτοξεύει τις τιμές που εκτοξεύουν τις τιμές. Αυτό είναι το, 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 άμεσο, το επίγον που θα μπορούσε να δώσει έστω προσωρινά μία ανακούφιση. Αλλά η κυβέρνηση δεν το κάνει γιατί κρύβεται πίσω από αυτό το παραμύθι ότι δίθεν με αυτόν τον τρόπο επιδοτούνται οι πλούσιοι ενώ συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Οι, έμεσοι έμεση φόροι, όπω είναι ο ειδικό φόρο κατανάλωση, όπω είναι ο ΦΠΑ, είναι οι πιο άδικοι φόροι γιατί επιβαρύνουν εξίσου και το φτωχό και το πλούσιο. Άρα αυτό είναι το ζήτημα. Σήμερα να καταργηθούν, να μπει το θέμα να καταργηθούν αυτοί οι άδικοι, οι άδικοι φόροι για να υπάρχει μία ανάσα. Τα καλάθια της, ε, που είπατε... Του νοικοκύριου. Ε, εντάξει. Τώρα, όπω το είπατε, μικρό καλάθι και καθόλου καλάθι. Εκτός από την πλατιά, τα μέτρα που είπατε για την πλατιά λαϊκή κατανάλωση, θα, στην απεργία που θα γίνει στι 9 Νοεμβρίου θα έχουμε πλατιά λαϊκή κινητοποίηση. Εμεί αυτό επιδιώκουμε να υπάρχει μια τέτοια κινητοποίηση, έτσι όπως θα το είπατε, μια πλατιά λαϊκή κινητοποίηση, όχι μόνο για τα ζητήματα της ακρίβειας και των τιμών και των ετοιμάτων που προβάλλουμε για να υπάρχει μια ανακούφιση, αλλά και για τα ζητήματα των συλλογικών συμβάσεων, των μισθών, των συντάξεων, άλλα ζητήματα που πλήττουν άλλα λαϊκά στρώματα, όπως είναι για παράδειγμα οι αυταπασχολούμενοι, οι αγρότες, που ζητάνε να πέσει το κόστος παραγωγής να μειωθεί το κόστος παραγωγής για να μπορούν να αντέξουν, να μπορούν να επιβιώσουν. Αυτή τη στιγμή οι εφοπλιστές έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο και δεν έχουν οι αγρότες αφορολόγητο πετρέλαιο. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν να τεθούν στο πλαίσιο της απεργιακής μάχη ε, μάχης της 9 του Νοέμβρη και μιας πλατιάς λαϊκής κινητοποίησης. Να βγουν στο προσκήνιο οι εργαζόμενοι, αυτό σήμερα χρειάζεται και είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτό συμβαίνει σε μια σειρά χώρε τη Ευρώπη. Βλέπουμε ότι μεγάλε κινητοποιήσει, μεγάλε απεργίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, υπάρχουν στη Βρετανία, υπάρχουν στη Γερμανία και είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο αυτό. Άρα οι εργαζόμενοι μπορούν να δείξουν με αυτόν τον τρόπο τη δύναμή του, να επιβάλλουν τι διεκδικήσει του και κυρίω να σπάσουν αυτή τη λογική τη αναμονή που θέλουν και η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα να τους επιβάλλουν, να περιμένουν από τα πάνω, από δήθεν σωτήριες κυβερνητικές λύσεις είτε από άλλους κυβερνητικούς σωτήρες με την αναμονή ε, των εκλογών ότι δήθεν θα μπορέσουν έτσι να λυθούν τα προβλήματα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Οι εργαζόμενοι, ο λαός με τη δύναμή του μπορεί να επιβάλλει λύσεις προς όφελος. Και αυτό Κύριε είναι και το μήνυμα που για... εμείς, θέλουμε για... να στείλουμε. Γιατί όμως όλη αυτή η κοινωνική αντίδραση που μας περιγράφεται βλέπουμε ότι δεν, δεν, δεν αποτυπώνεται και στην πρόθεση ψήφου αυτή τη στιγμή στι δημοσκοπήσεις. Καταρχήν ε, αυτό είναι, να, μέν, να, μένει να, απο, να αποδειχτεί εμείς στην επαφή μας που έχουμε με τον, ε, με τον κόσμο καθημερινά, στους χώρους δουλειά, γιατί εκεί mm -hmm. και εκεί μπορείς να κάνεις ε, δημοσιοποιήσεις, ε, βλέπουμε ότι και ανεβαίνει το κύριο του κόμματος ε, και ο κόσμος, πολλοί κόσμος αναγνωρίζει το ΚΚΕ σαν δύναμη που είναι πρωτοπόρα σε αυτούς τους ε, ταγώνες και το έχει αποδείξει και την τελευταία περίοδο, με όλα αυτά τα προβλήματα που είχαμε με την ε, πανδημία, με τον, ε, με τον πόλεμο, με την ακρίβεια, αλλά, αλλά και παλιότερα. Βεβαίω, εμεί αυτό που λέμε σε αυτόν τον κόσμο, γιατί φυσικά και υπάρχουν, ε, να το πω έτσι, ή αυταπάτε ή να το ε, λογικές του μικρότερου κακού, ότι δήθεν μια κυβερνητική εναλλαγή μπορεί να δώσει μια διέξοδο, όμως υπάρχει εμπειρία από το πρόσφατο παρελθόν. Αυτό που λέμε σε αυτόν τον κόσμο είναι ότι στι επόμενε εκλογέ αυτό που μπορεί να κρίνει κάτι θετικό προ όφελο του λαού είναι το ποσοστό ε, του ΚΚΕ. Mm -hmm. Ένα ποσοστό το οποίο δεν θα πάει για κυβερνητικά παζάρια όπως κάνουν και λένε όλα τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά θα κατατεθεί στην προσπάθεια να δυναμώσει το εργατικό λαϊκό κίνημα, οι εργατικοί λαϊκοί αγώνε, γιατί μόνο αυτοί, ξαναλέω, μπορούν να επιβάλλουν λύσει. Προ όφελο του λαού και δεν το λέμε θεωρητικά αυτό. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε και την προηγούμενη περίοδο, οι αγώνε σε μια σειρά χώρου, κλάδου κτλ. Φέραν αποτελέσματα. Σε συλλογικέ συμβάσει, σε εργα... εργατικέ κατακτήσει. Αν αυτά πολλαπλασιαστούν, αν αυτέ οι αιστείε αντίσταση, οι αιστίε αγώνα πολλαπλασιαστούν, τότε πραγματικά μπορούν μια σειρά ζητήματα ε, να. Ε με καλύτερους όρους να διεκδικηθούν και κυρίως να ανοίξει ένας άλλος δρόμος προς όφελος πραγματικά του λαού και όχι αυτή τη σύψη και τη βαρβαρότητα που ζούμε σήμερα. Για να πάνε καλά όλα αυτά που, που λέτε, ε, επειδή όπως έλεγε και ο Μάρκος κινητήριος μοχλός είναι η οικονομία και το χρήμα. Κοιτάξτε και ε, ε, πάλι. Ναι. Ε, ξεκινάτε μια οικονομική εξόρμηση για Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Τώρα εσείς περιμένετε μικρό καλάθι και μεγάλο, γιατί οι συνθήκε όπως περιγράψατε όλα, είναι δραματικές και για τον κόσμο το ΚΚΕ ε, απευθύνεται πάντα στους εργαζόμενους και στο λαό προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του, ε, τις ανάγκες της στην, ε, στην, επικοινωνία, της λειτουργίας του κόμματος κτλ. Ε, και αν θέλετε αυτό είναι, είμαστε και περήφανοι που το ΚΚΕ στηρίζεται στους εργαζόμενους στο λαό, σε όλη του την ιστορική ε, διαδρομή, προκειμένου να μπορεί να υπάρχει να δρά προς τους. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και ε, η οικονομική εξόρμηση. Εμείς απευθυνόμαστε στους πολλούς να, πάρουμε λίγα, να ζητήσουμε λίγα από τους πολλούς. Έτσι, προκειμένου το κόμμα να μπορεί να δρά, να λειτουργεί, να μην έχει τα χρέη που έχουν και βλέπουμε όλα τα υπόλοιπα αστικά κόμματα τα οποία μεταφέρονται από χρόνο σε χρόνο. Λοιπόν, αυτή είναι η ουσία. Η προσδοκία Εσύ... πια είναι μικρό καλάθι ή κοφίνι. <laughs> Εντάξει, αυτό όσο γίνεται περισσότερο, αλλά από εκεί και πέρα σας λέω, εμείς προσδοκάμε να πάρουμε από τη μεγάλη πλατιά λαϊκή πλειοψηφία λίγα για να μπορέσουμε να μπορεί το κόμμα να δρά, να λειτουργεί και να παλεύει προς όφελος των εργαζομένων. Μάλιστα. Μάλιστα. Και με αυτόν τον τρόπο, αν θέλετε, και οι εργαζόμενοι στηρίζουν από το ιστέρημά τους προφανώς, στηρίζουν και τη δύναμή τους. Να περάσουμε και στην ανησυχία που υπάρχει με τον εκτόξευση του του πυράβλου από την Τουρκία. Πόσο πρέπει να ανησυχούμε κι εμείς. Θα πρέπει να ανησυχούμε συνολικά, ανεξάρτητα από την εκτόξευση του πυράβλου. Εμείς θεωρούμε ότι η όξυνση που υπάρχει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα συνεχιστεί ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα. Ούτως ή άλλως είναι ένα κομμάτι των συνολικότερων ανταγωνισμών που, που, υπάρχουν αυτή την περίοδο. Όσον αφορά τους του Του χειρισμού τη κυβέρνηση αυτή τη στιγμή στο θέμα. Κοιτάξτε να δείτε, η κυβέρνηση αυτό που λέει και αυτό για το οποίο, να το πω έτσι, προσπαθεί, με το οποίο προσπαθεί να εφησυχάσει το λαό είναι το εξή. Ότι όσο η Ελλάδα εντάσσεται ακόμη περισσότερο στου σχεδιασμού, του τους, ε, τους νατοικού, του σχεδιασμού των Αμερικάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο αυτό δήθεν θα θωρακίζει Τη χώρα, τα κυριαρχικά τη δικαιώματα έναντι τη τουρκική ε, επιθετικότητα. Αυτό, κατά τη γνώμη μα, όχι μόνο δεν ισχύει, αλλά είναι και ιστορικά, να το πω έτσι, χρεοκοπημένο. Εμεί θεωρούμε ότι ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που το ΝΑΤΟ, οι Πολιτείες, παζαρεύουν με την Τουρκία για την απόσπασή τη από την ρωσική επιρροή, γιατί αυτό το παζαρι γίνεται σήμερα με διάφορου τρόπου, δηλαδή το ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, διεξάγουν ένα σύνθετο ε, και πολύπλευρο παζάρι με την Τουρκία για την απόσπαση την της από την ρωσική επιρροή και τη διασφάλιση αυτό που λένε της Νατοϊκής Συνοχής. Λοιπόν, αυτό κρύβει και εγκυμονεί πολύ μεγάλου κινδύνους για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, τα οποία μπορεί να είναι το θύμα σε αυτό το, σε αυτό το παζάρι που διεξάγεται. Άρα, λοιπόν, όχι μόνο εμείς, δεν συμμεριζόμαστε τον κυβερνητικό εφησυχασμό σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά θεωρούμε ότι η πολιτική που ακολουθείται εγκυμονεί πολύ πολύ μεγάλους κινδύνους και για τους λαούς των δύο χωρών, γιατί ξέρετε οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν εξελίσσονται σε μια γυάλα, είναι άμεσα συνδεδεμένες με όλους αυτούς τους διεθνείς ανταγωνισμούς που βλέπουμε σήμερα να ε, εξελίσσονται ένοπλα και πολεμικά στο, στο, στο ουκρανικό έδαφο. Εγκυμονεί πολύ μεγάλου κινδύνου και για του λαού των δύο χωρών και φυσικά για τα κυριαρχικά και δικαιώματα τη χώρα. Και οι εξελίξει αυτέ, που είπατε, για να περάσουμε και λίγο στη διεθνή σκακέρα. Ε, είδαμε τώρα, είχαμε χθε την Πρωθυπουργία, α, την κυρία Μελώνη, στην Ιταλία. Έχουμε τον Όρμπαν στην Ουγγαρία. Ανησυχείτε για την άνοδο αυτή την, α, των ακροδεξιών α, κινημάτων. Προφανώ είναι ανησυχητική η ενδυνάμωση τέτοιων κομμάτων ακροδεξιών, ρατσιστικών, αντιδραστικών κτλ. Φοβόσαστε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να έρθει και προ τα δω. Μα και τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ είχαμε ένα κόμμα μέσα στη Βουλή την εγκληματική Ξανάλαιο, να λέω, να, 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 αναβι να αναβιώσει. Βεβαίω. Βεβαίως. Το θέμα όμω είναι, ε, να, όχι, να μην όχι απλά να μην υπάρχει φόβο. Απλά με την ένα ότι οι λαοί μπορούν να εμποδίσουν αυτό το φαινόμενο ε, αρκεί να δούνε ποια είναι η αιτία που το προκαλεί. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, η πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση που κατά καιρούς έχει στηρίξει τέτοιε δυνάμει, και μάλιστα, μα είδατε και με την κυρία Μελώνη, προσέτρεξαν να δώσουν συγχαρητήρια, ότι θα συνεργαστούμε αρμονικά στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει στηρίξει τέτοιε ακροδεξιέ δυνάμει σε μια σειρά χώρε. Έχει στηρίξει δεν είναι συνυπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση, ή για δείτε το γεγονός ότι μια σειρά κυβερνήσεις λεγόμενες κεντροδεξιές, κεντροαριστερές, προοδευτικές που ε, κυβέρνησαν σε μια σειρά χώρες και ακολούθησαν πολιτική σε βάρος των εργατικών λαϊκών δυνάμεων αυτά όλα δεν αποτέλεσαν νερό στο μήλο της ακροδεξιάς και τέτοιων αντιδραστικών δυνάμεων. Mm -hmm. Άρα λοιπόν Βεβαίω εμεί ανησυχούμε, βεβαίω δεν πρέπει να περάσει φόβο στο λαό. Αλλά ίσα ίσα πρέπει με τον αγώνα του, με την πάλη του, να αναζητήσει και τι αιτίε, αλλά κυρίω το πώ πραγματικά θα μπει ανάχωμα σε αυτέ τι ε, δυνάμει μέχρι να πάνε από εκεί που ήρθανε, δηλαδή να μπουν στο χρονοτούλοπο τη ε, ιστορία. Γιατί δεν μπορεί πραγματικά τέτοιε δυνάμει σήμερα να έχουν αυτή τη δύναμη που έχουν. Και μια και προέρχεται, μια τελευταία yeah. ερώτηση, μιας και προέρχεται από την, από την Κίνα η παροιμία, μια εικόνα χιλιάς λέξει. Θα ήθελα να yeah. μπορείτε να μου σχολιάσετε την εικόνα που είδαμε τον πρώην πρόεδρο τη Κίνα όταν τον πηγαίνουν σηκωτό. Κοιτάξτε, το... η Κίνα ε... είναι μια καπιταλιστική χώρα. Και αυτό που πολλέ φορέ είτε λέγεται, είτε ότι επειδή κυβερνάει το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Κίνα ε, έχουν σοσιαλισμό ή οτιδήποτε, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Λοιπόν, η Κίνα είναι μια καπιταλιστική χώρα και μάλιστα μια ανερχόμενη καπιταλιστική χώρα που παλεύει αυτή τη στιγμή για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι συγκρούσεις και οι διεθνείς ανταγωνισμοί που οξύνονται και στην Ουκρανία και σε άλλα Σημεία του πλανήτη, όπω για παράδειγμα στην Ταϊβάν και στον Ειρηνικό, είναι απόρρια αυτή τη σύγκρουση ανάμεσα στη, στη ΣΥΠΑ και στην Κίνα για την Πρωτοκαθεδρία. Ε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνα έχει προπολού ενσωματώσει αυτή την πολιτική. Άρα λοιπόν τέτοιου είδου φαινόμενα είναι, να το πω έτσι, σύμφυτα μια πορεία που ακολουθεί το συγκεκριμένο, <σχυ> το συγκεκριμένο κόμμα. Μα <σχυ> δεν μα κάνει καμία εντύπωση δηλαδή. <σχυ> <σχυ> Κύριε Γκιώκα, σα ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μα για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια.